Χαίρετε. Συζητάμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννα Νικολάου το θέμα της κάρτας φιλάθλου και της καταγγελίας του διαιτητή Μαρίου Παναγή. Κύριε Υπουργέ, χαίρετε. Χαίρετε. Ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Παρακαλώ. Αναφορικά με το θέμα της κάρτας φιλάθλου, ένα θέμα που προκαλεί αντιδράσεις και φαίνεται ότι στρέψατε εναντίον σας μεγάλη μερίδα των οπαδών. Επιτρέψτε μου να πω ότι όχι τόσο μεγάλη όσο νομίζουν κάποιοι. Απλώς είναι η μερίδα των οπαδών η οποία φωνάζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Δεν σημαίνει ότι όποιος φωνάζει σημαίνει έχει. Μα οι οργανωμένοι δεν είναι όλοι χούλιγκαν, κύριε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και δεν είναι αυτό το οποίο λέω. Διακρίνω εκείνες τις περιπτώσεις. Μάλιστα, κάποιοι τους είχαν ενοχληθεί όταν μίλησα για μεθυσμένους και χατζικλίδες. Φυσικά δεν εννοώ ότι ο κάθε ένας επιδεικνύει την ίδια συμπεριφορά. Αλλά λοιπόν να παρατηρήσω ότι, και το επισήμανα αυτό για να πω απλώς ένα πράγμα, ότι από αυτούς οι οποίοι πρωτοστατούν κυρίως στα γήπεδα, πολλοί από αυτούς είναι μεθυσμένοι. Στα αυτοκίνητα όσες φορές έγιναν έρευνες, βρέθηκαν μπουκάλες από ίσκια. Ίσως ευθύνεστε ως πολιτεία, διότι δεν καλλιεργείτε την αθλητική παιδεία ή την αθλητοπρέπεια στην κυπριακή κοινωνία. Να σας πω κάτι, έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες για να καλλιεργήσεις την αθλητική παιδεία και την αθλητοπρέπεια. Εκείνο όμως το οποίο χρειάζεται ο νέος είναι να μπορέσει να έχει τόσο δυνατά πρότυπα που να ακολουθήσει τα πρότυπα του. Δυστυχώς όμως για κάποιες ηλικίες και για κάποιους νεαρούς έχουν καταφέρει να μετατραπούν ως πρότυπα τους αυτού του είδους οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στο γήπεδο οργανωμένοι και κάνουν αυτά τα ηλίκια, μπορώ να πω. Άρα αντιμετωπίζετε αλλούδιο ρίζα του κακού. Μάλιστα. Και τα οποία ουσιαστικά για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να ρυθμίσουμε κατά τέτοιον τρόπο τον αποκλεισμό αυτών των περιπτώσεων. Ακούω πολλές ρυθμίσεις. Και εκείνο το οποίο εμείς επιχειρούμε να κάνουμε είναι μέσα από το πακέτο μέτρων το οποίο έχουμε καταθέσει, το νομοσχέδιο, τον νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί τελευταία, την αναθεώρηση της νομοθεσίας που έγινε τελευταία και με την εφαρμογή των τεχνικών μέσων όπως είναι η κατάργηση της ανωνυμίας και την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου, θα πετύχουμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες που να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, και το τονίζω αυτό, αποτρεπτικά σε πολλούς επίδοξους που θέλουν να παραβιάσουν την αθλητοπρέπεια και να προκαλέσουν βία στα γήπεδα. Στην καρτά φιλάθλου θα αναφέρεται και η ομάδα του κάθε οπαδού? Όχι, καμία αναφορά για την ομάδα. Απλώς θα πω δύο λόγια για την κάρτα. Η κάρτα θα αναφέρει απλώς το όνομα και το αριθμό του προσώπου αυτού στο κεντρικό μητρό. Είναι τα λιγότερα στοιχεία που μπορεί κάποιος να βρει σε οποιαδήποτε κάρτα την οποία κατέχει. Μάλιστα. Να σας πω απλώς έτσι για να κάνω, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα. Ενοχλήθηκαν κάποιοι για τα προσωπικά δεδομένα αναφορικά με κάρτα. Καλά, όταν πηγαίνουν στο καφέ ή στο σούπερ μάρκετ ή στο οποιοδήποτε κατάστημα και εκδίδουν κάρτα του καταστήματος, πέραν από το όνομα τους, αναγράφεται η διεύθυνσή τους, αναγράφονται τα τηλέφωνα τους, έχουν στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούν ήδη, παίρνουμε κάθε μέρα, έστω και να μην πάμε στο κατάστημα, SMS στα κινητά μας για διαφημίσεις προϊόντων σε σημείο ενοχλητικών και ενοχληθήκαμε για την κάρτα φιλάθλου. Απλά θα πω ένα πράγμα για να είμαι ξεκάθαρος. Κάρτα φιλάθλου θα εφαρμοστεί γιατί πρόκειται για έναν μέτρο το οποίο τελικά μπορώ να πω ότι απεδείχθηκε για μια μεγάλη περίοδο του πρωταθλήματος τούτου ότι λειτουργήσε αποτρεπτικά σε πολλές περιπτώσεις για πράξεις βίας. Θα μου πείτε ότι δεν ερχόντουσαν στο γήπεδο κάποιοι οργανωμένοι φύλαθροι. Ναι, δεν πήγαινε. Και σας και αυτό είναι ένα φαινόμενο που θα δούμε και ίσως να πλήξει. Από την ώρα που τους έφεραν κάποιοι στο γήπεδο ή καλύτερα από την ώρα που ήρθαν κάποιοι στο γήπεδο, είτε τους έφεραν είτε ήρθαν από μόνοι τους, αυτοί οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι θα το πω, δεν πάνε στο γήπεδο για να δουν το ποδόσφαιρο. Αυτοί πάνε στο γήπεδο για να κάνουν τα δικά τους. Μα αυτό είναι δεδομένο. Το γήπεδο όμως δεν είναι για αυτόν τον λόγο. Το γήπεδο είναι για τον κάθε φιλήσυχον άνθρωπο, ο οποίος θέλει να πάει, για εκείνον που υποστηρίζει την ομάδα του και θέλει να πάει να την υποστηρίξει μέσα σε πρόθεση αθλητοπρέπειας
και δεν έχει χώρο στο γήπεδο κανένας από όλους εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν για να προκαλέσουν μια αρένα το γήπεδο, για τους δικούς του λόγους. Σε σχέση με τις καταγγελίες, κλείνοντας τις καταγγελίες του διαιτητού Παναγή, θα τεθεί κάποιος ή κάποιοι ενώπιον της δικαιοσύνης, έχουμε κάποιες εξελίξεις αυτές τις μέρες, αναμένεται κάτι σύντομα? Θα πω απλά ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Ουδέποτε έχω επιχειρήσει να αποκαλύψω οτιδήποτε σε σχέση με και ούτε θα το πράξω ποτέ μου αυτό, για οποιαδήποτε υπόθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται, αναμένονται κάποια στοιχεία τα οποία θα διευκολύνουν περισσότερο τις έρευνες αυτές. Και θέλω απλώς να πω ότι κανένας δεν έχει απαλλαγή από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών. Ερευνάται γιατί δεν είχαμε υπόπτους, ερευνούσαμε συγκεκριμένες καταγγελίες. Και αυτές οι καταγγελίες συνεχίζουν να διερευνούνται με τον ίδιο ρυθμό και τρόπο όπως λειτουργούσαν προηγουμένως, όπως συνέχιζαν και πριν. Με την υπόθεση της ασυλίας του κυρίου Σαρίκα, αναμένετε κάτι? Είναι στο δικαστήριο υπόθεση, εσείς? Όχι, σίγουρα εκείνο το οποίο αναμένεται είναι το ικανοποίηση του αιτήματος της νομικής υπηρεσίας για να μπορέσει ο κύριος Σαρίκας να δώσει κατάθεση σε όλα αυτά τα οποία, για τα οποία του καταλογίζουν. Και έτσι η διερεύνηση αυτού του θέματος θα δώσει και την ευκαιρία στον κύριο Σαρίκα να πει και εκείνος στη δική του την θέση στις διοικητικές αρχές, ούτως ώστε να υπάρχει μια σωστή και πλήρης εικόνα για την διερεύνηση του θέματος. Ωραία. Πολλά θέματα λοιπόν σε εξέλιξη. Αναμένουμε να δούμε αποτελέσματα και όχι άλλες, όχι μόνο εξέλιξεις. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.